Μάγκες μου, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μας βίντεο και εδώ θα μιλήσουμε για όλες τις μεγάλες αλλαγές που έφερε το update 16.10 σήμερα το πρωί. Ήταν τεράστιο το update, 15 GB εμένα στο PC και όντως έχουμε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα που πρέπει να εξετάσουμε. Όμως πριν προχωρήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφούλα στο κανάλι για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του Fortnite. Επίσης, ένα like στο βίντεο, ξέρω ότι γουστάρετε τη δουλειά που πέφτει σε αυτά τα καθημερινά βιντεάκια. Και ένα support the creator MT1993 κάτω παύλα 96 στο shop να βοηθήσετε εντελώς δωρεάν και εννοείται να μπείτε στο μεγάλο μας giveaway για τα 6.000 V-Bucks που θα γίνει αυτή την Κυριακή. Αφού βάλετε τον κωδικό μου Epic Name Gao στα comments, είστε πανέτοιμοι μάγκες μου. Και τώρα πάμε να δούμε τι έγινε με το item shop μετά το update. Καταρχάς σήμερα επέστρεψαν για πρώτη φορά εδώ και να χρόνουν κάποια πασχαλινά skins. Όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε τη Στέλλα πίσω στο item shop μαζί με το pickaxe της στο Sprout και επίσης έχουμε και τον τεράστιο Γκούνελον τον Μπάνμπαν μαζί με το weapon wrap του το Chocolatey. Έχουμε και Pick Chungu στο shop, Edge Factor Bundle, κάποια άλλα σκηνά για κάτω, επίσης το Reanimate το χορός επέστρεψε που είναι πάρα πολύ σπάνιος, ακόμη υπάρχει και το Pull Cash Locker Bundle με τη Spark Plug, πρέπει να είναι η τελευταία του μέρα αυτή και έχουμε τον Snake Eyes ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν θα φύγει από το shop. Επίσης μετά το update προσθέθηκε στο shop και το Starter Pack και τον Joker Bundle, το Last Laugh. Άρα όσοι θέλατε το 4€ pack της Season 6 και δεν σας το εμφάνιζε στο PC ή στις κονσόλες ή οπουδήποτε παίζετε, τώρα θα το βλέπετε κανονικά το Hazard Platoon Pack και είπαμε είναι 4€, δίνει το skin, το pickaxe και τα 600 V-Bucks. Λοιπόν, τώρα που κάναμε την εισαγωγή μας, πάμε να δούμε τι ακριβώς άλλαξε το update 16.10. Η πρώτη μας μικρή αλλαγή είναι ότι έφυγε το Zero Crisis Live Event από τα playlists. Μας είχε προειδοποιήσει Epic Games χθες πριν το update ότι δεν θα μπορούμε πλέον να το ξαναπαίξουμε. Και όντως αν πάτε τώρα στα playlists, απουσιάζει αυτόν το συγκεκριμένο mode. Μετά έχουμε μια αλλαγή στο πώς φαίνεται ο χάρτης, είναι αυτόν το έντονο πορτοκαλί χρώμα, αν έχουν γίνει όλα τα χρώματα πιο έντονα. Και προσπάθησα να δω αν υπάρχει κάποια αλλαγή in-game, αλλά από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο είναι μόνο visual για το πώς φαίνεται το map. Δεν έχει αλλάξει οτιδήποτε άλλο στο χάρτη αυτή τη στιγμή που είναι σημαντικό. Έχουμε κάποιες μικροαλλαγές τις οποίες θα συζητήσουμε αύριο γιατί συνδέονται με το storyline. Αλλά ό,τι αφορά καινούργιες περιοχές και άλλα πράγματα, δεν έχουμε κάτι καινούργιο. Μόνο αυτόν το visual change ότι έγιναν πιο έντονα τα χρώματα στο map. Τώρα πάμε να εξετάσουμε τα balance changes ό,τι αφορά το loot, τα shotguns και όλα αυτά που πιστεύω σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Καταρχάς μας λέει ότι έγινε nerfed το Primal Shotgun, το fire rate του, έχει γίνει πιο αργόν. Η αλήθεια να λέγεται δεν πρόσεξα κάτι το ιδιαίτερο με το Primal Shotgun όταν το δοκιμάσαμε στο stream σήμερα. Ελάχιστη διαφορά, δεν θα είναι και ιδιαίτερα χαρούμενη προς, αλλά υπάρχει και μια περίπτωση να γίνει hotfix έτσι ώστε να γίνει πιο μεγάλη αυτή η αλλαγή. Και βλέπετε εδώ από τον Hypex που μας λέει ότι το Primal Shotgun, το fire rate του, δηλαδή η ταχύτητα που ρίχνει τις βολές, έχει πάει από 2.7 στο 2.3, άρα είχαμε μια ελάχιστη αλλαγή 0.4. Δεν ξέρω πόσον έντονη είναι αυτή η αλλαγή, εγώ προσωπικά δεν την ένιωσα όπως σας είπα. Θα περιμένουμε να δούμε την αντίδραση των pro players. Πάντως είναι μικρή αλλαγή προς το παρόν. Μετά έχουμε λέει και adjustments στο makeshift shotgun. Είχαμε κάποιες αλλαγές στο makeshift και αυτές είναι όντως μεγάλες αλλαγές γιατί έχουμε πρώτον faster equip, δηλαδή το βγάζει πιο γλίγορα από την πλάτη για να πυροβολήσει. Το clip size πήγαινε από 2 στις 3 βολές, δηλαδή έχει 3 σφαίρες μέσα στη γεμιστήρα τώρα που είναι full σημαντικό. Και για εμένα προσωπικά αυτό το κάνει πάρα πολύ καλό όπλο, ειδικά τον μπλε makeshift είναι αρκετά δυνατόν τώρα και μπορεί να ανταγωνιστεί την pump στα χαμηλά levels. Μετά έχουμε reload time 5% faster, άρα κάνει και πιο γρήγορο reload για 5%. Άρα βλέπετε έχουμε ένα μεγάλο buff στο makeshift shotgun και τώρα όπως σας είπα είναι αρκετά καλός ανταγωνιστής και για το primal και για τις pump. Και μετά έχουμε και κάποια άλλα balance changes τα οποία αφοράνε το crafting, το πώς δηλαδή φτιάχνετε όπλα. Και από ό,τι φαίνεται τώρα
όσον καλύτερον είναι το όπλο που προσπαθεί να κραφτάρετε, δηλαδή μπλε, μοφ και όλα αυτά, θέλετε και πιο πολλά crafting materials. Αν δεν κάνω λάθος, το μπλε να πάει μοφ τώρα χρειάζεται 6. Άρα καταλαβαίνετε ότι έγινε μια αλλαγή εδώ, η οποία έχει σκοπό να καθυστερήσει λίγο τον κόσμο να παίρνει αυτά τα δυνατά όπλα της Moth Pump, τα Moth Primal, τα οποία έκαναν πάρα πολύ damage στο early game. Όμως μην ανησυχείτε, δεν είναι το τέλος του κόσμου, δεν θα είναι αδύνατο να κάνετε pump, επειδή το τέταρτο balance note εδώ που έχουμε είναι ότι πλέον βρίσκεις animal bones και mechanical parts και σαν floor loot και από άλλα αντικείμενα αν τα σπάσετε. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν άλλαξε και κάτι το ιδιαίτερο. Βρίσκεις πιο εύκολα τα crafting materials, αλλά τα όπλα σου ζητάνε παραπάνω κομμάτια για να τα φτιάξεις. Πάνω κάτω είναι το ίδιο πράγμα. Δεν κατάλαβα πώς τη σκέφτηκαν αυτή την αλλαγή. Ίσως θέλουν να μπορείς να κραφτάρεις πιο εύκολα τα χαμηλά χρώματα, δηλαδή πράσινα όπλα, μπλε όπλα, για να σε δυσκολεύουν λίγο παραπάνω για τα μοφ όπλα. Ίσως αυτός ήταν ο σκοπός τους, για να είναι πιο balanced το early game που όλοι ακόμη έχουν χαμηλού επίπεδου όπλα. Αυτά ό,τι αφορά τα balance changes στον οπλισμό, στο loot, στο crafting, ό,τι αφορά το update 16.10. Και τώρα έχουμε και έτσι μια bonus αλλαγή, μας λέει εδώ η Epic Games, που είναι ότι επέστρεψαν τα moving zones στα public games για τους τελευταίους 2 κύκλους. Δυστυχώς δεν κατάφερα σήμερα το πρωί να φτάσω μέχρι τους τελευταίους 2 κύκλους σε zones, σε pubs που παίζαμε, αλλά αυτό θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τα τουρνουά, τα custom που κάνουμε στο κανάλι με τα rules, επειδή δεν θα έχει ψάρια, θα είναι δηλαδή σαν τα zones που έχει στο arena, τα οποία κινούνται και κλείνουν πιο σιγά και δεν θα έχει, ας πούμε, ψάρι πάρα πολύ στο late game. Θα είναι πιο πολύ με το skill, όχι σαν heal off. Εννοείται το gameplay που βλέπετε από πίσω για τα zones είναι παράδειγμα από arena games και τουρνουά, γιατί δεν έχω βρει ακόμη gameplay για moving zones μετά το update 16.10, αλλά υποθέστε ότι κάτι παρόμοιο θα γίνεται και τώρα στα pubs, απλά με πιο λίγα άτομα. Μετά έχουμε τη μεγαλύτερη μας αλλαγή για σήμερα, που είναι εννοείται οι δεινόσαυροι. Έχουμε το καινούριο μας ζώο στο χάρτη, το οποίο είναι και επικίνδυνο και επιθετικό. Δεν γουστάρει τους ανθρώπους δηλαδή. Ο δεινόσαυρος, άμα σας δει, όπως είπα και τώρα, σας επιτέθεται αμέσως, είναι σαν τον λύκον των αγριόχειρων που έχουμε στο χάρτη, όμως μπορείτε να τον κάνετε και tame, δηλαδή να τον έχετε στην πλευρά σας, να γίνετε φίλοι, όπως είναι και με τα άλλα ζώα. Ο πιο εύκολος τρόπος να το κάνετε αυτόν είναι να βάλετε αυτόν τον μανδύαν που τον φτιάχνετε με έναν κόκκαλο και έναν κομμάτι κρέας, ο οποίος υποτίθεται καλύπτει τη μυρωδιά σας. Έτσι μπορείτε να πλησιάσετε με ασφάλεια και να κάνετε tame τον δεινόσαυρο για να είναι στο πλευρό σας. Νομίζω άλλος τρόπος για να τον κάνετε tame είναι να του ρίξετε έναν κομμάτι κρέας και να το φάει, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Η πρώτη μέθοδος, μάγκες, όπως βλέπετε και στο βίντεο, δουλεύει μια χαρά. Οι δεινόσαυροι, όταν σας ακολουθάνε και είναι φίλοι σας, πολεμάνε τους αντιπάλους σας, τρώνε τα άλλα ζώα, τρώνε και loot, τρώνε δέντρα. Γενικά είναι έτσι ένας πανφάγος που σας βοηθάει στις μάχες. Δεν είναι ιδιαίτερα δυνατός, αλλά αν βρείτε 2-3 μέσα στο δάσος και σας επιτεθούν στο early game, μπορεί να σας σκοτώσουν, άρα προσοχή. Θα βρείτε τους δεινόσαυρους κυρίως σε περιοχές που έχουν αυτόν τον πορτοκαλί χρώμα, τις νέες περιοχές που μπήκαν μετά τη season 6 και κυρίως κοντά σε δάση. Αυτά ό,τι αφορά το νέο μας ζώο στο χάρτη. Είμαι πολύ περίεργος να μου πείτε κάτω στα comments αν σας αρέσει η προσθήκη των δεινόσαυρων στο Fortnite ή αν δεν σας αρέσει καθόλου, ότι ήταν αχρίαστη. Αφήστε μου την άποψή σας κάτω στα comments. Λοιπόν, τώρα έχουμε και κάτι για το performance mode, το οποίο από ό,τι φαίνεται η Epic Games χάλασε πάλι, γιατί αν έχετε performance mode θα βλέπετε τα χτίρια κανονικά, όπως είναι με τα γραφικά του DirectX 11, DirectX 12, και αυτό σημαίνει ότι δεν σας αυξάνει τα FPS όπως θα έπρεπε, και βλέπετε εδώ στο Twitter ότι ο κόσμος παραπονιέται για αυτήν την αλλαγή και ότι Epic Games δεν έπρεπε να το αγγίξει καν το performance, ήταν τέλειο πριν το update. Μια μικρή αλλαγή έτσι για να ξέρετε για όσους παίζουν performance mode. Ό,τι αφορά τα πασχαλινά μας όπλα και τα αυγά, δηλαδή το egg launcher
και αυτά τα καινούργια Bounce EX θα μπουν την Πέμπτη μαζί με τα challenges που βλέπετε εδώ, που θα μας δώσουν και το Pigax, που είναι να κάνετε forage Bounce EX around the island, δηλαδή να βρείτε αυγά στο χάρτη. Αυτά ό,τι αφορά gameplay, και πάμε να δούμε τώρα και τα leaked skins μας να κλείσουμε το βίντεο όπως κάνουμε πάντα. Έχουμε ένα δωρεάν style για την complex και τα accessoire της, τα βλέπετε εδώ, είναι το rainbow style, πήρε και το skin και το pickaxe και τον glider νέο χρώμα, δωρεάν για όσους είχαν ήδη το skin. Και μαζί με αυτόν έχουμε πάρα πολλά leaked πράγματα. Καταρχάς μάθαμε επιτέλους τις ανταμοιβές που θα πάρουν τα Battle Pass skins αυτήν τη season όταν προχωρήσετε πάνω από 100 level, και τα συγκεκριμένα τρία skins που έχουν τα νέα styles είναι η Tarana, ο Ras και η Spire Assassin, και φέτος είναι Chromium, Runic και Golden, και τα βλέπετε εδώ πως φαίνονται, ειδικά το Chromium που έχει να κάνει με τον Givon και έχει αυτά τα Mauve χρώματα είναι πάρα πολύ ωραίο, και γενικά τα προτιμώ από αυτά που είχαμε στη Season 5 και Season 4. Άρα ένα thumbs up για την Epic που δίνει αυτές τις ανταμοιβές για όσους grindάρουν τον Battle Pass μέχρι το level 200-220 ανάλογα με το πόσο θα χρειαστεί. Μετά έχουμε πάρα πολλά καινούρια leaked bundles από το update, και έχουμε T-Hash, μετά έχουμε για αυτούς τους δύο το Nightlight set, έχουμε Mesmer και Sunbird, επίσης μαζί με αυτόν έχουμε αυτόν το καινούριο skin Gunnelos που θα είναι ένα bundle, και το anime pack. Θα τα δούμε τώρα αναλυτικά όλα από τον HypeX πως φαίνονται κιόλας in-game, θα σας τα περάσω έτσι τα γρήγορα. Απλά να ξέρετε ότι με όλα αυτά τα bundles, τα skins που υπήρχαν ήδη, θα είναι σε μια μειωμένη τιμή, άρα θέλετε να αποκτήσετε κάτι από αυτά που είδατε πριν, είναι μια καλή ευκαιρία. Και όπως βλέπετε κιόλας εδώ στο βίντεο, ο HypeX κατάφερε να βρει όλα τα skins από το update και το anime bundle πως θα είναι in-game, και τα πασχαλινά, και πρέπει να πω το anime bundle είναι πάρα πολύ ωραίο, παρόλο που δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα αυτά τα γραφικά, έχουν κάτι έτσι διαφορετικό και πιστεύω θα πουλήσουν και πάρα πολύ καλά, επειδή σας άρεσαν και σας πολύ στο stream όταν τα δείξαμε για πρώτη φορά. Μαζί έχουμε και κάποια καινούρια emotes τα οποία μπορείτε να δείτε εδώ. Είναι το Staff Balance, το ένα που είναι αρκετά ωραίο, πάει και με τα anime skins που το δείχνει εδώ ο HypeX, και το άλλο έχει να κάνει με το Πάσχα, μαζεύει αυτά τα πασχαλινά αυγά από το Patoman. Τα υπόλοιπα μάγκες μου, Pigax Glider Backpacks, θα τα δείτε και από τον HypeX όσοι γουστάρετε από το βιντεάκι του απευθείας, δεν θα τα δείξω τώρα γιατί θα πάμε πάρα πολύ ώρα και δεν έχει νόημα. Αυτά ό,τι αφορά το update 16.10 σήμερα το πρωί, καλύψαμε όλες τις σημαντικές αλλαγές, αύριο θα ασχοληθούμε με storyline leaks και όλα τα υπόλοιπα που δεν κάλυψα τώρα. Άρα οπωσδήποτε μια εγγραφούλα στο κανάλι καινούργια να ξέρετε πότε βγαίνει βίντεο, πότε κάνω stream, να σε έρχονται ειδοποιήσεις, και ρίχνετε και ένα support the creator MT1993 κάτω παύλα 96 στο shop για να στηρίξετε δωρεάν, αλλά να μπείτε και στο μεγάλο μας giveaway για τα 6.000 V-Bucks που θα τελειώσει αυτήν την Κυριακή. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε πάντα καλά, τα λέμε αύριο το πρωί στο stream μας, μάγκες μου, σας χαιρετώ όλους.